Παρουσία των γονέων του άτυχου Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2017 στο Λαγανάζα Κίνθου. Ο τελευταίος κατηγορούμενος που απολογήθηκε έπειτα από την βίαιη μεταγωγή του τόνισε ότι δεν εμφανιζόταν στο δικαστήριο για λόγους υγείας. Απευθυνόμενος προς την έδρα, μίλησε για επιθετικότητα από την πλευρά του Χέντερσον, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σχετικά με το αντικείμενο που φαίνεται να κρατάει στα χέρια του, είπε ότι «Πήγα στον ιδιοκτήτη και του ζήτησα να μου δώσει τα κλειδιά από το μηχανάκι, έτσι ώστε αν χρειαστεί να ακολουθήσω τον Μπακαρί και να δω που μένει. Εάν έβλεπα που μένει, θα ήξερα με ποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο είχε ταξιδέψει. Όταν προκύπτει πρόβλημα με κάποιον τουρίστα, ενημερώνουμε το πρακτορείο του». Πιστεύω ότι δεν είμαστε σίγουροι για το πώς αισθανόμαστε από τότε που συνέβη αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει πει ο κατηγορούμενος όλα όσα συνέβησαν. Νιώθω ότι και κάτι άλλο έχει συμβεί. Πιστεύω ότι τον χτύπησε περισσότερο από όσο λέει. Ο Μπακαρί δεν είχε λόγο να ήταν θυμωμένος. Δεν ήταν ποτέ. Κανείς άλλος δεν το λέει αυτό. Οι φίλοι του δεν το λένε. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του βοσνιακής καταγωγής κατηγορουμένου τόνισε ότι ο πελάτης του δεν ήθελε να σκοτώσει τον Χέντερσον. Εκείνο το βράδυ δεν καταστράφηκε μόνο μία οικογένεια. Εκείνο το βράδυ καταστράφηκαν 9 οικογένειες. 9 οικογένειες, η μία οικογένεια γιατί έχασε το παιδί, οι άλλες οικογένειες γιατί τα παιδιά έχουν τα παιδιά τους στη φυλακή. Θα μου πείτε, έχει ο καθένας την ευθύνη της συμμετοχής τους. Αυτό ακριβώς ζήτησε και από το δικαστήριο. Να τιμωρηθεί για αυτό που έχει κάνει και όχι για αυτά που δεν έχει κάνει. Έτσι. Η υπόθεση μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς την Τρίτη ο εισαγγελέας θα κάνει τη δική του αγόρευση και τις προτάσεις του προς το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων πριν την τελική ετοιμιγορία της έδρας.